Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η 23 Μαρτίου του 2023. Είπα χίλια γιατί είχα κατά νου να κάνω μια μικρή αναφορά στην αρχή. Στο τέλος, αν έχουμε χρόνο, θα πούμε κάτι περισσότερο. Για την 23η Μαρτίου του 1821, τότε που οι οπλαρχηγοί του αγώνα απελευθέρωσαν την Καλαμάτα και στη συνέχεια ακολούθησε η εθνική εξέγερση την 25η Μαρτίου στην Λαύρα. Θα πούμε όμως κάτι, θα δούμε τι έγραψε ο τύπος της εποχής, πώς σκεφτόντουσαν τότε οι Έλληνες και αν ο τρόπος που σκεφτόντουσαν και εξεφράζονται τότε, εάν συνάδει με αυτές τις ανοησίες που πάνε να διδάξουν στα παιδιά μας οι καθηγητές πανεπιστημίου και τους έχουν κάνει τέτοιους που να πηγαίνουν και να κάνουν αυτές τις αθλειότητες που είδαμε στο Πολυτεχνείο που βεβήλωσαν τα αγάλματα αυτά που παρέπεμπαν στην αρχαία Ελλάδα. Τους διδάσκουν να μισούν τον Ελληνισμό, την Ελλάδα και αυτή τη χώρα. Αυτή είναι το μεγάλο επίτευγμα. Όσο για την αστυνομία των πανεπιστημίων του κυρίου Θεοδωρικάκου, εντάξει, στην άλλη τετραετία, να λέμε κούφια λόγια. Λοιπόν, πάμε στον πόλεμο. Πόλεμο στην Ουκρανία. Όσον αφορά τα επιχειρησιακά, είδα τώρα λογαριασμούς Ουκρανών, ουκρανικούς λογαριασμούς. Αναφέρεται ότι υπάρχει δυσκολία μεγάλη στον Μπαχμούτ, γίνονται κάποιες απόπειρες αντεπιθέσεων του ουκρανικού στρατού, αλλά στον Μπαχμούτ, από ό,τι λέει η ουκρανική πλευρά, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Στην Κρεμίνα το ίδιο, είναι το βόρειο μέτωπο, το μεσαίο και το νότιο, έτσι, μέχρι στιγμής τρία ανοιχτά μέτωπα. Στην Κρεμίνα είπαμε, αναφέρουν οι ίδιοι Ουκρανοί ότι οι Ρώσοι έχουν κάποιες μικρά εδαφικά κέρδη. Στο Μπαχμούτ η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη για τους Ουκρανούς. Εκεί που έχουν πάλι κέρδη, ιδιαίτερα νοτίως της Αντβίβκα, αυτή τη στρατηγική σημασία πόλη, είναι πάλι οι Ρώσοι. Αντέχουμε, γράφει ένας που μεταδίδει τις ειδήσεις από τα μέτωπα Ουκρανός, αλλά λέει ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πάντως, αναφέρεται, είδα ότι εκεί στο μέτωπο της Ζαπορίζια, λέει ότι διέριξαν την εχθρική αμυντική τοποθεσία, των Ρώσων δηλαδή, και έσπασε το μέτωπο και έκαναν κάποια εισχώρηση στο εδάφη που διατηρούν οι Ρώσοι, που πιστεύω ότι αυτές είναι προκαταρκτικές ενέργειες της μεγάλης αντεπίθεσης που όπως είπαμε αναμένουμε να εκδηλωθεί στα μέσα του Μαρτίου, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί η συγκρότηση των τεθρακισμένων σχηματισμών ή των μηχανοκίνητων σχηματισμών. Πάντως, ρωσικές πηγές αναφέρουν ότι στην περιοχή της Ζαπορίζια έχουν συγκεντρωθεί 50.000 στρατιώτες, που είναι ένας μεγάλος αριθμός, ικανός για την αντεπίθεση που λέμε. Τώρα, έχουμε δηλώσεις για την Ουκρανία. Ο Στόλτεμπεργκ, ξέρετε, αυτός ο αμερόληπτος και αντικειμενικός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, λέει, δήλωσε για το θέμα: η Δύση πιθανότατα θα πρέπει να συνεχίσει να εξοπλίζει το Κίεβο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο πρόεδρος Πούτιν δεν κάνει σχέδια για την ειρήνη, αλλά για έναν πόλεμο μακράς διαρκείας. Αυτά δήλωσε ο Στόλτεμπεργκ στην εφημερίδα Guardian. Ως εκ τούτου, η Δύση πιθανότητα θα πρέπει να συνεχίσει να εξοπλίζει το Κίεβο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ρωσία αυξάνει τη στρατιωτική βιομηχανική της παραγωγή για τον πόλεμο φθοράς και προσεγγίζει αυταρχικά καθεστώτα όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα για να αποκτήσει περισσότερα όπλα, είπε ο Στόλτεμπεργκ. Οι σκληρές μάχες γύρω από το Μπαχμούτ στην Ανατολική Ουκρανία έδειξαν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αναπτύξει πολλές χιλιάδες στρατιώτες και να αντιμετωπίσει πολλές απώλειες για να αποκομίσει ελάχιστα κέρδη στο πεδίο. Συγγνώμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και τα άλλα δυτικά κράτη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα να παρέχουν στην Ουκρανία όπλα, πυρομαχικά και ανταλλακτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανάγκη αυτή θα συνεχιστεί γιατί πρόκειται για πόλεμο φθοράς. Ο Στόλτεμπεργκ είπε ότι με τον εξοπλισμό που παρέχεται από τη Δύση, οι Ουκρανοί θα είναι σε θέση να πάρουν πίσω εδάφη και να απελευθερώσουν όλο και περισσότερο γη που κατέλαβε η Ρωσία μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022.
Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους Ουκρανούς να εξαπολύσουν μία επίθεση και να ανακαταλάβουν εδάφη, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Σημαντικές δηλώσεις. Στην τελευταία γραμμή, τελευταία φράση, κρύβεται και όλο το ζουμί, αντεπίθεση, διάρρηξη του μετώπου, όπως έχουμε πει. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα επισπεύσει την παράδοση αρμάτων μάχης Μη-1 Abrams και πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Μήνες μετά την ανακοίνωση της απόφασης για μεταφορά του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας PAC-3 Patriot και των αρμάτων μάχης Abrams στο Κίεβο, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να αναπτύξουν αυτά τα συστήματα πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο, από ό,τι είχε σχεδιαστεί. Επισπεύδουν δηλαδή. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα επισπεύσει την παράδοση αρμάτων μάχης Μη-1 Abrams και πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο σχέδιο, οι ΗΠΑ θα παραδώσουν μία αναβαθμισμένη αλλά παλαιότερη παραλλαγή των Abrams στην Ουκρανία και όχι μία νέα, έτσι ώστε οι Ουκρανικές δυνάμεις που αμήνονται έναντι μιας πιθανής νέας ρωσικής επίθεσης να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μέχρι το φθινόπωρο. Το αρχικό σχέδιο ήταν να σταλούν 31 ακόμη σύγχρονα Μη-1 Α2 Abrams, τα οποία μπορεί να χρειαζόταν ένα χρόνο ή και περισσότερο για την παραγωγή και τη μεταφορά του στην Ουκρανία. Ωστόσο, σύμφωνα με το νέο σχέδιο που ενέκρινε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Lloyd Austin, η Ουάσιγκτον θα μεταφέρει τον παλιότερο τύπο Μη-1 Α1 Abrams από την προμήθεια από τα αποθέματα του Αμερικανικού στρατού. Αυτό θα διευκολύνει τις Ουκρανικές δυνάμεις να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν και να συντηρούν τα συγκεκριμένα άρματα μάχης. Ο στρατηγός Pat Ryder δήλωσε: «Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε στενό συντονισμό με την Ουκρανία, αποφάσισε να αγοράσει την παραλλαγή Μη-1 Α1 Abrams, η οποία θα μας επιτρέψει να επισπεύσουμε σημαντικά τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης και να παραδώσουμε αυτή τη σημαντική δυνατότητα στην Ουκρανία μέχρι το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους». Όταν το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2023 ότι οι Ουκρανοί θα ξεκινούσαν την επένδυση στα αμυντικά συστήματα PAC-3 Patriot στο Fort Steele της Οκλαχώμα, αξιωματούχοι προειδοποιούσαν ότι η επένδυση μπορεί να διαρκήσει μήνες ή ακόμα και ένα χρόνο όταν το είπαν. Ωστόσο, οι Ουκρανοί στρατιώτες έχουν ξεπεράσει τους εαυτούς τους και ήδη χειρίζονται επιδέξια τα συγκεκριμένα συστήματα σύμφωνα με αμερικανικές στρατιωτικές πηγές. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι ήταν ήδη ικανοί στην αεράμινα, όταν έφτασαν τον Ιανουάριο και επιλέχθηκαν ειδικά από το Κίεβο, για να εκπαιδευτούν στους Patriot, κατέκτησαν το αμερικανικό σύστημα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχε σχεδιαστεί και από ό,τι αναμενόταν. Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στα μέσα ενημέρωσης ότι περίπου 65 Ουκρανοί στρατιωτικοί, χειριστές των συγκεκριμένων συστημάτων Patriot, θα ολοκληρώσουν σύντομα την εκπαίδευσή τους στο στρατόπεδο Fort Sill της Οκλαχώμα. Συμπέρασμα. Αντί να περιμένουν ένα χρόνο για να στείλουν τα Abrams τα Α2, τα στέλνουν έναν τύπο παλιότερο και το στέλνουν άμεσα, πιθανόν μέχρι το φθινόπωρο λένε ότι θα είναι έτοιμο πόλεμα. Επίσης και τους Patriot, ενώ έλεγαν ότι η εκπαίδευση θα διαρκέσει ένα χρόνο, σε 2 μήνες βλέπουμε ότι τελείωσε η εκπαίδευση, 3 μήνες. Άρα θα επισπευθεί και η παράδοση αυτών. Έχουμε πει από χθες στη χθεσινή εκπομπή ότι η Πολωνία, Σλοβακία και Σκόπια έδωσαν οι μεν 2 πρώτες χώρες MiG-29, παρέδωσαν ή παραδίδουν στην Ουκρανία. Η Σλοβακία μάλιστα αμύφθηκε για την αποστολή των συγκεκριμένων αεροσκαφών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ΗΠΑ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι πήρε 250 εκατομμύρια δολάρια, από τις ΗΠΑ πήρε έκπτωση 60% για ένα συγκεκριμένο τύπο επιθετικών ελικοπτέρων. Λοιπόν, αυτά για την Ουκρανία. Περιμένουμε την μεγάλη αιρινή αντεπίθεση της Ουκρανίας ή επίθεση της Ρωσίας. Συνεχίζω να το λέω, το έχω πει για 10η φορά, στο τέλος θα καταντήσουμε και γραφική, ότι η επίθεση της Ουκρανίας θα επικεντρωθεί στην διάσπαση του μετώπου και να αποχωριστεί το μέτωπο Χερσόνας-Ταυρίδας από το μέτωπο
του Ντονέτσκ. Πάμε λοιπόν, αν και έχει περάσει καιρός από τις αποκαλύψεις του Χέρς, του δημοσιογράφου Σέιμου Χέρς, συνεχίζεται ο θόρυβος γύρω από την ανατίναξη των αγωγών Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Κατά την άποψή μου είναι σημαντικό θέμα, διότι ακριβώς επειδή υπάρχουν ενδείξεις, πιθανόν να έχουν οι Ρώσοι και στοιχεία, αποδείξεις, ότι αυτή η δολιοφθορά έγινε από τις ΗΠΑ και από την Νορβηγία, το λογικό είναι να ετοιμαστούν οι Ρώσοι, να προετοιμάσουν ένα χτύπημα ανάλογο στην αρχή της αμοιβαιότητας. Σου έκανα και μου έκανες και θα σου κάνω. Όχι, μου έκανες και θα σου κάνω. Και μάλιστα αναρωτήθηκα, μήπως, εδώ το είπαμε, μήπως η κατάρρευση του αμερικανικού, του μη επανδρομένου αεροσκάφου των εύξηνων πόντων, μήπως ήταν η απάντηση σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι το θέμα των Nord Stream είναι ζωντανό και το επαναφέρει ο δημοσιογράφος που έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη, ο βραβευμένος δημοσιογράφος, βετεράνος, ο Σέιμου Χέρς, Αμερικάνος δημοσιογράφος που έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη, σύμφωνα με την οποία οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και οι ειδικές δυνάμεις ανατείναξαν τους αγωγούς. Επανέρχεται λοιπόν τώρα ο Σέιμου Χέρς και λέει: ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς συζήτησε με τον Biden στο Λευκό Οίκο το Μάρτιο του 2023 το θέμα της καταστροφής της ανατείναξης των αγωγών Nord Stream και της, αν θέλετε, της παραπληροφόρησης της διεθνούς κοινής γνώμης για να μην φανεί, να μην αποκαλυφθεί τελικά ποιος ήταν ο δράστης. Νέες αποκαλύψεις που προκαλούν αίσθηση από τον βραβευμένο με Πούλιτζερ δημοσιογράφο Σέιμουρ Χέρς για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream το Σεπτέμβριο 2022. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος αποκαλύπτει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς συζήτησαν για την δολιοφθορά κατά την επίσκεψη του τελευταίου στον Άσπιντον το Μάρτιο του 2023. Σύμφωνα με τον βραβευμένο δημοσιογράφο, ο Μπάιντεν και ο Σόλτς είχαν μια συνάντηση 80 λεπτών χωρίς να είναι παρόντες στη συζήτηση υφιστάμενοι αξιωματούχοι για μεγάλο μέρος της συζήτησης. Που σημαίνει ότι αυτό ήταν έτνα άκρος απόρριτο ό,τι είπαν. Ο Χέρς, επικαλούμενος υψηλά ιστάμενη πηγή με γνώση του θέματος και με πρόσβαση σε διπλωματικές πληροφορίες, αποκάλυψε ότι υπήρχε εκτενή συζήτηση για το θέμα των αγωγών προκειμένου να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη για τις πραγματικές αιτίες της ανατίναξης της δολιοφθοράς. Από το φθινόπωρο του 2022, ο Γερμανός καγκελάριος υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να αποκρύψει πληροφορίες σχετικά με τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream, τόνισε ο Χέρς. Σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει το ερώτημα αν ο Γερμανός πολιτικός γνώριζε εκ των προτέρων για τη δολιοφθορά. Παρ' όλα αυτά, εμπλέκεται κατά κάποιο τρόπο στις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκρύψουν πληροφορίες, τόνισε ο Χέρς. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Σόλτς εμπλέκεται ξεκάθαρα από το περασμένο φθινόπωρο στην υποστήριξη της συγκάλυψης της δολιοφθοράς, σημείωσε. Το ταξίδι που περιλάμβανε μόνο δύο δημόσιες δηλώσεις, στο ταξίδι αυτό που έκανε μόνο δύο δημόσιες δηλώσεις, ούτε ο Σόλτς, ούτε και ο πρόεδρος του ΗΠΑ παραχώρησαν συνεντεύξεις τύπου με ερωτήσεις και που θα είχαν και ερωτήσεις δημοσιογράφων. Τίποτα. Άρα υπήρχε μια μυστικότητα. Επίσης, ο Αμερικανός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι συζητήθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, από τη CIA και την αντίστοιχη γερμανική, την BND, να προετοιμάσουν μια εναλλακτική εκδοχή για την καταστροφή των αγωγών Nord Stream 2. Ένα σενάριο δηλαδή από προσανατολισμού. Ζητήθηκε από ορισμένους αξιωματούχους της CIA σε συνεργασία με την αντίστοιχη γερμανική να προετοιμάσουν μια εναλλακτική εκδοχή για την καταστροφή του Nord Stream 2, έγραψε στον ιστό τοπό του ο Χέρς. Στις 8 Φεβρουαρίου 2023, ο Χέρς αποκάλυψε ότι δίτες του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με τη βοήθεια Νορβηγών των ειδικών δυνάμεων και αυτοί είχαν τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς κάτω από τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 υπό την κάλυψη της νατοϊκής άσκησης Baltops τον Ιούνιο του 2022.
σύμφωνα με τον Χέρς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πήρε την απόφαση να διεξάγει την επιχείρηση μετά από 9 μήνες διαβουλεύσεων με αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφάλειας των ΗΠΑ. Ο γνωστός δημοσιογράφος είχε διευκρινίσει ότι η κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν καθοδηγείται από παρανοϊκό μίσος για τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν και τον κομμουνισμό. Έγραψε: «Νομίζω ότι απλώς καθοδηγούνται από το μίσος για οτιδήποτε σχετίζεται ιδιαίτερα με τον Πούτιν καθώς και με τον κομμουνισμό. Είναι εκτός εαυτού. Εξαιτίας αυτού κάνουν ανόητα πράγματα», είπε σε συνέντευξή του στην κινέζικη τηλεόραση ο Χέρς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ είναι πλήρως ανόητη. Άρα δεν συμβαίνει μόνο στην Αμερική, γιατί θα δείτε και εδώ τι γίνεται. Μετά έχουμε. Η έννοια της αμερικανικής ηγεμονίας απλά δεν λειτουργεί πια. Αυτό είναι που έχω κατανοήσει σε αντίθεση με την αμερικανική ηγεσία, πρόσθεσε. Ο Σέιμουρ Χέρς κατηγόρησε ταυτόχρονα τη ΗΠΑ ότι προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή του κόσμου από τις αποκαλύψεις που έκανε ο ίδιος. Αυτοί προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή από το άρθρο που έγραψα, το οποίο είχε πολλές αποκαλύψεις, εξήγησε ο δημοσιογράφος. Οι New York Times είχαν παρουσιάσει την ύπαρξη στοιχείων σύμφωνα με τα οποία μια συγκεκριμένη φιλοουκρανική ομάδα βρισκόταν πίσω από το σαμποτάζ στο Nord Stream, τα σχέδια της οποίας δεν ήταν απαραίτητα γνωστά στην ηγεσία του Κιέβου. Το αντέγραψε, το αναπαρήγαγε η γερμανική Zeit και φυσικά και άλλα φερέφωνα στην Αγγλία μέχρι και στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ρωσία παραπονείται διότι δεν της επιτρέπουν να συμμετέχει στις έρευνες, ζητάει στοιχεία από τη Σουηδία, τη Δανία και τη Γερμανία, δεν της τα δίνουν και αυτό αυξάνει τις υποψίες της ότι κάτι κρύβεται σε αυτήν την υπόθεση. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι το ένταλμα σύλληψης. Όπως έχουμε πει, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο εδρεύει στη Χάγη, εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν και με το οποίο ζητάει από τις χώρες που συμμετέχουν, αν επισκεφτεί εκεί, να τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν στη Χάγη, όπως έγινε με τον Μιλόσεβιτς. Εδώ λοιπόν είχαμε σφοδρές αντιδράσεις από τη Ρωσία. Η Ρωσία άρχισε ποινική διαδικασία εναντίον αυτών που για πρώτη φορά εν ενεργεία ηγέτη μιας χώρας και μάλιστα υπερδύναμης εκδίδουν ένταλμα σύλληψης. Έχουμε πει ότι όταν τόλμησε να κάνει προδικασία ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τις ΗΠΑ, αμέσως τις αφήρεσαν, τους μπλοκάρισαν, δεν μπορούσαν να επισκεφτούν τις ΗΠΑ, επέβαλαν κάποιες κυρώσεις και υποχρεώθηκαν να πάρουν πίσω την έρευνα, να σταματήσουν την έρευνα που γινόταν για εγκλήματα πολέμου Αμερικανών αξιωματούχων στο Αφγανιστάν. Τέλος πάντων, αυτή το σύριαλ με το διεθνές ένταλμα που οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον εαυτό τους, την αναγνωρίζουν όμως για τους άλλους. Ωραίο, έτσι. Λέει λοιπόν ο Μπλίνκεν: «Νομίζω ότι όποιος είναι συμβαλόμενο μέρος του δικαστηρίου θα πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το ένταλμα σύλληψης. Σε συμμόρφωση με το ένταλμα σύλληψης του Πούτιν που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, κάλεσε όλα τα μέλη του δικαστηρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είπαμε ότι εξέδωσε το ένταλμα. Η νομική κίνηση αυτή υποχρεώνει τα 123 κράτη-μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να συλλάβουν τον Πούτιν και να τον μεταφέρουν στη Χάγη για δίκη, εάν πατήσει το πόδι του στο έδαφος του. Νομίζω ότι όποιος είναι συμβαλόμενο μέρος του δικαστηρίου θα πρέπει να εκπληρώσει υποχρεώσεις του», είπε ο Μπλίνκεν, όταν ρωτήθηκε από τον Αμερικανό γερουσιαστή Λίντζεϊ Γκράχαμ σε ακρόαση της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας αν θα ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους συμμάχους να παραδώσουν τον Πούτιν στο δικαστήριο. Αν και οι ΗΠΑ δεν είναι συμβαλόμενο μέρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Πούτιν έχει σαφώς διαπράξει εγκλήματα πολέμου, προσθέτοντας ότι το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ήταν δικαιολογημένο. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες ότι οι δυνάμεις της διέπραξαν φρικαλαιότητες κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
και το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστήριου άκυρη. Ούτε η Ρωσία, ούτε η Ουκρανία είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αν και το Κίεβο παραχώρησε στο δικαστήριο δικαιοδοσία για τη δίωξη εγκλημάτων που διαπράθηκαν στην Ουκρανία. Για τους άλλους όμως αναγνωρίζει. Για τον εαυτό της Ουκρανία από το 14 έως το 22, για αυτά που έγιναν στον Ντομπάς, δεν αναγνωρίζει, είπαμε, ό,τι μας συμφέρει. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν διαθέτει δική του αστυνομική δύναμη και η εκτέλεση του εντάγματος σύλληψης εξαρτάται από τα κράτη μέλη του. Και πάμε να δούμε τι λέει ο Μετβέντεφ. Οι επόμενες δεκαετίες δεν θα είναι ήσυχες, λέει ο Μετβέντεφ. Η Δύση απεχθάνεται την ανεξαρτησία της Ρωσίας και της Κίνας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας. Οι σχέσεις της Ρωσίας και της Κίνας με τη Δύση θα παραμείνουν τεταμένες για πολύ καιρό, εκτίμησε ο Μετβέντεφ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας σημείωσε ότι η Δύση απεχθάνεται την ανεξαρτησία της Ρωσίας και της Κίνας και οι επόμενες δεκαετίες δεν θα είναι ήσυχες, καθώς θα προσπαθήσει να επιτύχει τον διαμελισμό, η Δύση θα προσπαθήσει να επιτύχει τον διαμελισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε μικρότερα και πιο αδύναμα κράτη. Αυτή είναι μια εκτίμηση που υπάρχει στην Ρωσία. Υποστήριξε ακόμη ότι η Ουκρανία είναι μέλος της Μεγάλης Ρωσίας και πρόσθεσε πως δεν βλέπει καμία προοπτική αναθέρμανσης των σχέσεων της Μόσχας με δυτικές κυβερνήσεις στο εγγύς μέλλον. Πιστεύω πως κάποια στιγμή η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί και οι επικοινωνίες θα αποκατασταθούν, όμως ειλικρινά πιστεύω πως μέχρι τότε μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων, των ηγετών της Δύσης δηλαδή των σημερινών, θα έχουν πάρει σύνταξη και κάποιοι θα έχουν πεθάνει. Ο Μετβέντεφ συμπλήρωσε πως εάν οποιαδήποτε χώρα αποπειραθεί να προχωρήσει στη σύλληψη του Προέδρου Βλαδιμίρ Πούτιν δυνάμει του εντάγματος που έχει εκδοθεί σε βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αυτό θα θεωρηθεί από τη Μόσχα κήρυξη πολέμου. Άρα όποιος το κάνει, η Ρωσία θα κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της χώρας που θα το πράξει. Αυτά, να πω μόνο ότι χθες που έκανα ένα σχόλιο και κάποιος, εγώ είπα ότι τα βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου δεν είναι απογορευμένα. Δεν είπα ότι δεν κάνω καρκίνους, το ανέφερα. Ότι έχουμε αυξημένα περιστατικά καρκίνους στη Σερβία όπου χρησιμοποιήθηκαν. Απλά δεν περίμενα για αυτό το οπλικό, για αυτά τα βλήματα να έχει τόσο μεγάλη αντίδραση η Ρωσία. Μια αντίδραση η οποία φτάνει μέχρι και τη χρήση πυρηνικών όπλων. Αυτό δεν κατάλαβα δηλαδή. Προς τι αντίδραση. Αν προσέχουμε αυτά που ακούμε και αν όντως υπάρχει θέμα, εκεί δεχτεί όποια. Πάμε. Όπως είναι γνωστό, είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία η οποία δεν έχει τελειώσει. Προσπαθούν να την απαξιώσουν. Λένε ότι η Κίνα στην ουσία έχει πάρει το μέρος της Ρωσίας, δεν δικαιούται να είναι διαμεσολαβητής και αναφέρομαι στο ειρηνευτικό σχέδιο, ένα πρόπλασμα σχεδίο που υπάρχει στο τραπέζι των 12 σημείων, το οποίο το παρουσίασαν στη διάσκεψη ασφάλειας του Μονάχου οι Κινέζοι, το έδωσαν στους Ρώσους, το έδωσαν στους Ουκρανούς, μάλιστα ο Πούτιν είπε ότι συζήτησε εκτενώς με τον Τζινπινγκ το θέμα αυτό και δήλωσε ότι η Ρωσία δέχεται τη διαμεσολάβηση της Κίνας. Έχουμε αντιφατικές δηλώσεις από τις ΗΠΑ. Ο Τζέικ Σάλιβαν είπε καλοδεχούμενη η πρωτοβουλία της Κίνας, παρότι εξέφρασε και αυτό στις επιφυλάξεις του για κάποια στοιχεία που υπάρχουν μέσα στα 12 σημεία που στην ουσία είναι υπέρ της Ρωσίας, λέει. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Μπλίνκεν τονίζει αυτά τα σημεία και χαρακτηρίζει ως αρνητική την πρωτοβουλία της Κίνας. Βλέπουμε όμως ότι ο Ζελένσκι θέλει να συνεχιστεί. Δεν ξέρω, δεν μπόρεσα να καταλάβω τι και πώς. Για να δούμε τι λέει. Ο Ζελένσκι είναι θετικός σε κινέζικη διαμεσολάβηση για λήξη του πολέμου, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για τους πραγματικούς στόχους του ΣΥ. Είναι από το Associated Press η αναφορά, όπως μεταδίδεται από την Καθημερινή. Παρά την προθυμία του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι να κατακρίνει την Ουγγαρία και τη Γερμανία για την άρνησή τους να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία, στο βαθμό που θέλει
ο Ζελένσκι, το Κίεβο υιοθετεί εντελώς διαφορετική στάση απέναντι στην Κίνα. Ο Ζελένσκι προτιμάει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίες με το Πεκίνο, ελπίζοντας ότι η Κίνα θα παραμείνει εμπορικός εταίρος της Ουκρανίας ή ακόμα και διαμεσολαβητής για εκεχηρία. Τα κινέζικα κεφάλαια θα μπορούν επίσης να παίξουν σημαντικό ρόλο σε κάθε μελλοντικό πρόγραμμα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, όπως αναφέρει το περιοδικό Πολίτικο. Το έχουμε πει ότι η Κίνα έχει αγοράσει, έχει νοικιάσει μεγάλες εκτάσεις αγροτικές και κάνει πρωτογενή παραγωγή στην Ουκρανία. Δηλαδή έχει οικονομικά συμφέροντα και η μια και η άλλη πλευρά. Καθώς ο πρόεδρος Σι επισκέπτεται αυτές τις μέρες στη Μόσχα, φήμες τον θέλουν να έχει την πρώτη του τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι. Παρότι τέτοιο τηλεφώνημα δεν έχει επιβεβαιωθεί, ο Αμερικανός Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Τζέικ Σάλιβαν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ενδεχόμενο αυτό. Ενδεχόμενο, γιατί δεν ακούν τα τηλέφωνα οι Αμερικανοί, άρα σου λέει αν μίλησαν, είναι καλό. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι υποκλέπτουν τις συνομιλίες, τις τηλεφωνικές. Λοιπόν, πριν από τον πόλεμο, η Κίνα ήταν ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της Ουκρανίας, εισάγοντας τεράστιες ποσότητες καλαμποκιού και σιτηρών μέσω του ευξήνου πόντου. Η Κίνα επένδυσε επίσης μεγάλα κεφάλαια σε τηλεπικοινωνιακά έργα και λιμάνια στην Ουκρανία. Σε μια προσπάθεια να αποφύγει κάθε τριβή με το Πεκίνο, το Κίεβο απήχε πέρυσι από ψηφοφορία του ΟΗΕ για την καταδίκη των διώξεων και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ουιγούρων μουσουλμάνων του Σινγκιάνγκ από το κινέζικο καθεστώς. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ αντιδρούσαν αρνητικά στο σχέδιο 12 σημείων που παρουσίασε τον περασμένο μήνα η Κίνα για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι είπε ότι ήταν έτοιμος να αφήσει ανοιχτή την πόρτα σε διάλογο υπό κινέζικη αιγίδα. Τι βλέπουμε εδώ? Τα συμφέροντα. Δηλαδή, ενώ η Κίνα στην ουσία στηρίζει τη Ρωσία, δεν αντιδρά η Ουκρανία σε αυτή τη στάση της Κίνας, γιατί έχει συμφέροντα σε σχέσεις με την Κίνα. Αυτό είναι. Ας το καταλάβουμε κάποια στιγμή εδώ, ότι όλες οι κινήσεις των κρατών γίνονται με βάση τα συμφέροντά τους. Δεν είμαι σίγουρος αν το κάνει αυτό η Ελλάδα. Πάντα. Η εικόνα της Κίνας ως πιθανού ειρωνοποιού έχει διχάσει τους ειδικούς και τους παρατηρητές. Πολλοί επισημαίνουν ότι πρωταρχικός στόχος της Κίνας είναι η διατήρηση της στρατηγικής της συμμαχίας με τη Ρωσία ως αντίβαρο στις δυτικές δημοκρατίες. Η Κίνα αρνείται να αποκαλέσει εισβολέα τη Ρωσία, λέει στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανή ειδικός για την Κίνα, Βίτα Γκολόντ, υποστηρίζει ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο στην παρούσα συγκυρία. Η Κίνα χρειάζεται την Ευρώπη και μπορεί να το αποδείξει τώρα, ασκώντας θετική επιρροή και υιοθετώντας ρόλο ειρωνοποιού, λέει η Γκολόντ. Η Ουκρανία πρέπει όμως να είναι προσεκτική στην προσέγγιση της με το Πεκίνο, προειδοποιούν ορισμένοι αναλυτές, επισημένοντας ότι η Ουκρανική ηγεσία μπορεί να μην έχει συνειδητοποιήσει τους πραγματικούς στρατηγικούς στόχους του Πεκίνου και τη σχεδιαζόμενη εδραίωση της επιρροής του στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Εντάξει, σωστές είναι οι επισημάνσεις αυτών που έχουν αντιρρήσεις. Η Κίνα είναι, όπως είπαμε, μια μεγάλη δύναμη, έχει το δικό της σχέδιο, δεν πηγαίνει βεβαιασμένα, ούτε θα έλεγα ούτε προσβάλλει χώρες όταν προσπαθεί να κτίσει ένα σύστημα άσκησης επιρροής. Το κάνει με έναν δικό της τρόπο, είτε με επενδύσεις, είτε με υποδομές, είτε με χαμηλότοκα δάνεια, και έτσι σταδιακά απλώνει τα πλοκάμια της και μέσω αυτής της διαδικασίας, δεν το κάνει δηλαδή με στρατό, ούτε με πόλεμο, ούτε με απειλές, μέσω αυτής της διαδικασίας πλέον έχει τη δυνατότητα να ασκεί επιρροή σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι πάλι η Κίνα. Ακούστε, έχουμε πει, εγώ είπα ότι είναι πολύ δύσκολο από τη στιγμή που ο διεθνής ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι και από συζητήσεις που έχω με Αμερικανούς και κυρίως Ελληνοαμερικανούς, θεωρούν ότι από τη στιγμή που είναι η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο,
έχουν και μία ευθύνη για τη διεθνή τάξη και ασφάλεια. Όπως δεν αντιλαμβάνονται, όπως αυτοί εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Και γι' αυτό έχουν τους 13-14 στόλους. Ο έκτος στόλος που ήταν εδώ είναι ο έκτος. Υπάρχει ο 7ος, 8ος, 9ος, 10ος, 11ος, 12ος και κάποιοι ειδικοί στόλοι. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν περιοχές ευθύνες στις θάλασσες του κόσμου. Και έτσι με αυτές τους στόλους, με τα αεροπλανοφόρα, σταδιακά ελέγχουν τις θάλασσες του κόσμου και δι' αυτόν τον κόσμο ολόκληρο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η Κίνα σταδιακά, διάβασα πριν από λίγο ένα άρθρο, δεν προλάβαμε να το κάνουμε, επιταχύνει, σύμφωνα με δυτικούς παρατηρητές, το πρόγραμμα εξυγχρονισμού της πολεμικής της αεροπορίας, ταυτόχρονα όμως χτίζει νομίζω 4 αεροπλανοφόρα. Έχει νομίζω ένα ή δύο, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Σας είπα και προχθές ότι αυτό που θυμάμαι, υπήρχε ένα, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, είχε μείνει στην Ουκρανία το Βαριάγκ, ένα κουφάρι ενός αεροπλανοφόρου που χτιζόταν, διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και έμεινε κουφάρι. Και θυμάμαι τότε άσκησαν τεράστια επιρροή οι Κινέζοι στην Τουρκία, δεσμεύτηκαν ότι θα το χρησιμοποιήσουν για τουριστικούς λόγους, είπαν θα κάνουμε μια πόλη τουριστική πάνω σε αυτό, το ρημούλκησαν από τον Εύξεινο Πόντο, από τα στενά και από το Σουέζ και το πήγαν μέχρι πέρα, μιλάμε μια χωρίς μηχανές, απίθανη επιχείρηση, και ήδη είναι αεροπλανοφόρο αυτό, το έκανα ένα αεροπλανοφόρο, άρα θα αποκτήσουν 5-6 αεροπλανοφόρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Κίνα μπορεί τώρα να μην προωθεί την επιρροή της στον κόσμο με το στρατό, δεν σημαίνει ότι θα το κάνει αυτό στο μέλλον. Θα ξεκινήσει από την προάσπιση των δικών της θαλασσών και στη συνέχεια, αν μπορεί και αν βρίσκει χώρο, θα επεκτείνεται. Για να δούμε τώρα τι έγινε στη Νότια Συνική Θάλασσα χθες. Η Κίνα δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις εκδίωξαν πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ από την Συνική Θάλασσα. Η δήλωση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είναι ψευδής, δήλωσε εκπρόσωπος της Διοίκησης Ινδικού Ειρηνικού των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Κινέζικες Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως εκδίωξαν ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που είχε διεισδύσει παρανόμως σε αρχιπέλαγος που ελέγχεται από τις Κινέζικες Ένοπλες Δυνάμεις στη Νότια Συνική Θάλασσα και κάτι που διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Το επεισόδιο αυτό λαμβάνει η χώρα σε ένα πλαίσιο μάχης επιρροής που γίνεται ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσιγκτον στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη και έντονης αντιπαλότητας σε πολλά άλλα ζητήματα. Στην Ταϊβάν, το TikTok, τους Ουιγούρους και το εμπόριο. Γιατί και στο εμπόριο υπάρχει ένας ακήρυκτος εμπορικός πόλεμος εδώ και καιρό. Απλά και οι ΗΠΑ έχουν συμφέροντα στην Κίνα και η Κίνα είναι ευάλωτη αν οι Αμερικανοί τις επιβάλλουν κυρώσεις. Γιατί μεγάλο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας κατευθύνεται στην Αμερικανική αγορά. Το αντιτορπιλικό Milius διείσδησε παρανόμως σήμερα, χωρίς την έγκριση των κινέζικων αρχών, στα ύδατα των νησιών Παρασέλ, ανέφερε σε ένα σύντομο ανακοινωθέν ότι αν Ζουνλί, εκπρόσωπος του Νοτίου Θεάτρου Επιχειρήσεων των Κινέζικων Ενόπλων Δυνάμεων. Ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για να ακολουθήσουν και να επιτηρήσουν αυτό το πολεμικό πλοίο, καθώς και να το απευθύνουν προειδοποίηση και να το υποχρεώσουν να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη ζώνη, υπογράμμισε ο Κινέζος εκπρόσωπος. Ο ίδιος κατήγγειλε έναν αμερικανικό ελιγμό που θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Νότια Συνική Θάλασσα και διαβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν με αποφασιστικότητα την εθνική κυριαρχία. Εθνική κυριαρχία, πόσες δεκάδες μίλια γίνεται, η εθνική κυριαρχία είναι μέχρι τα 12 από ό,τι ξέρω. 12 στις κανονικές χώρες, όχι στην Ελλάδα. Εμείς τα 6 ακόμα γιατί... Λοιπόν, τα νησιά Παρασέλ, ένα αρχιπέλαγος που βρίσκεται σε ίση απόσταση από τις κινέζικες και τις βιετναμικές ακτές, διεκδικούνται από το Πεκίνο και το Ανόη. Το κινέζικο πολεμικό ναυτικό πήρε τον έλεγχο του συνόλου των νησιών το 1974, έπειτα από μία ναυτική σύγκρουση. Άγνωστο μέχρι να διαβάσω αυτό το άρθρο σε μένα. Η δήλωση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είναι ψευδής.
δήλωσε εκπρόσωπος της διοίκησης του Ινδικού Ειρηνικού των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το αντιτορπιλικό Μίλιους διεξάγει επιχειρήσεις ρουτίνας στην νότια Συνική θάλασσα και δεν εκδιώχθηκε. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πετούν, να πλέουν και να επιχειρούν εκεί όπου το διεθνές δίκαιο το επιτρέπει, υπογράμμισε. Η Κίνα υποστηρίζει ότι είναι το πρώτο έθνος που ανακάλυψε και έδωσε όνομα στα νησιά της νότιας Ινδικής θάλασσας, μέσω της οποίας περνάει σήμερα μεγάλο μέρος του εμπορίου ανάμεσα στην Ασία και τον υπόλοιπο κόσμο. Διεκδικεί έτσι ένα μεγάλο μέρος των νησιών αυτής της θαλάσσιας ζώνης. Ωστόσο, άλλα κράτη, τα οποία βρέχονται από αυτή τη θάλασσα, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Μαλαισία, Μπρουνέι, έχουν ανταγωνιστικές διεκδικήσεις κυριαρχίες. Κάθε χώρα ελέγχει νησιά και ατόλες, ιδιαίτερα στο αρχιπέλαγος των νησιών Σπράτλι, νοτιότερα, όπου τα επεισόδια είναι πολύ πιο συχνά από ό,τι στα Παρασέλ. Οι ΗΠΑ διεξάγουν τακτικά στη νότια Συνική θάλασσα επιχειρήσεις με την ονομασία Ελευθερία Ναυσιπλοείας, στέλνοντας πολεμικά πλοία για να αμφισβητήσουν τις κινέζικες διεκδικήσεις. Η ανταπόκριση είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο και από το Reuters. Λοιπόν, άρα, πού πάμε? Αντιπαλότητα, έτσι. Τελικά δεν πρόκειται να υπάρξει στον κόσμο ήρεμη περίοδος, όπου κάποιες χώρες δεν θα ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Έτσι, αυτή είναι η φύση τους και των ανθρώπων και των κρατών και του διεθνούς συστήματος. Να πάμε στην Τουρκία. Εκεί δύσκολα είναι τα πράγματα για τον Ερντογάν. Πάντως, σε μια συζήτηση που είχα με έναν διεθνολόγο, μου είπε ότι πιθανόν να συμφέρει την Ελλάδα να ξαναβγεί ο Ερντογάν. Γιατί αν βγει, και μάλιστα λέει, ίσως η Ελλάδα πρέπει να το στηρίξει για να ξαναβγεί. Γιατί αν ξαναβγεί, θα υπάρχει μια κατάσταση πολιτικής ασάφειας και αστάθειας στην Τουρκία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί θα βγει οριακά, γιατί ο κόσμος δεν τον πιστεύει πια, γιατί η κατάσταση στην οικονομία δεν είναι καλή, γιατί υπάρχουν ζητήματα με τη Δύση, και αυτό θα διευκολύνει την Ελλάδα να διαχειριστεί τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες, κυρίως μέσω της δυσφορίας που και της δυσπιστίας με την οποία αντιμετωπίζει η Δύση τον Ερντογάν, που αυτό ανοίγει τις πόρτες για την Ελλάδα. Είναι ένα σκεπτικό αυτό. Εγώ έχω διαφορετική άποψη. Εγώ πιστεύω ότι εάν τελικά γίνει αυτό που είπαμε στη χθεσινοβραδινή εκπομπή και αναβαθμιστεί από την μία πλευρά ο ρόλος των Κούρδων και κυβερνητικά, αν πάνω δύο υπουργοί, αν έχουν συνδιαχείριση στην ουσία της εξουσίας και κυρίως εάν έχουν αν τους αναγνωριστούν δικαιώματα σε βαθμό που δεν μπορεί να αντισταθεί το βαθύ κράτος και θα προχωρήσουν μέχρι ακόμα και την απόκτηση της αυτονομίας μέσα στα πλαίσια της τουρκικής δημοκρατίας, αυτό στρατηγικά και μέσω μακροπρόθεσμα συμφέρει την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, είναι απόψεις όπως το προσεγγίζει κανένας. Πάντως, βλέπω ότι αυτά τα τρία ντουζ, σας ετοιμάζω για αύριο κάτι, τα τρία ντουζ που αναφέραμε προχτές, τα έγραψε και ένας πολύ μεγάλος ακαδημαϊκός Σμυρνιός, αλλά το έχω μεταφράσει το θέμα, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και αυτό που παρατηρείται στην Τουρκία είναι το εξής, ότι πλέον δεν υπάρχουν αιτήσεις στο ΑΚΕΠΕ, στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, σημαντικών προσωπικότητων για να γίνουν βουλευτές. Και αυτές οι αιτήσεις, η πυκνότητα αιτήσεων έχει στραφεί προς το Λαϊκό Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, κυρίως προς τους κεμαλικούς. Επίσης, είχαμε εγγραφεί το Λαϊκό Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα στο Διαρμπακίρ και στις κουρδικές περιοχές, είχε μηδενικά ποσοστά για δεκαετίες. Πλήρωνε την πολιτική που έκανε εναντίον των Κούρδων. Τώρα ήρθε η στιγμή να πληρώσει ο Ερντογάν. Φεύγουν λοιπόν κατά χιλιάδες μέλη, αυτά είναι ρεπορτάζ με φωτογραφικό υλικό και με ονόματα, έτσι, Τούρκων. Φεύγουν κατά χιλιάδες μέλη από το ΑΚΕΠΕ, από το Ντιαρμπακίρ, την ιονή πρωτεύουσα όλων των Κούρδων, τη Βυζαντινή Άμυδα, και περνούν στους Κεμαλικούς. Υπάρχουν και ορισμένοι που δεν θέλουν να πάνε στο ΧΑΝΤΕΠΕ. Εντάξει, αυτά. Και βλέπουμε λοιπόν
και κάποια άλλα φαινόμενα. Ότι οι δικαστές, και αυτοί κατάλαβαν ότι αλλάζει ο άνεμος και έχουν γυρίσει και αυτοί τα πανιά τους προς τον άνεμο. Δηλαδή έχουν αρχίσει και βγάζουν όχι μία, μιλάμε για δεκάδες, πολλές αποφάσεις που ήταν αδιανόητες μέχρι προχθές. Και αυτές οι αποφάσεις δεν είναι αρεστές στον Ερντογάν και είναι για τον εξευμενισμό αυτών που θα έρθουν. Σου να μείνει προς το διώξεις, ας αρχίσω από τώρα να γυρίζω το σκοπό. Άλλο σκοπό. Και αυτό το οποίο επισημαίνει ο φίλος μας, τον δούμε αύριο ή μεθαύριο αυτόν, είναι ότι με βάση δημοσκοπήσεις που έχει στα χέρια του Ερντογάν, το 89% των πολιτών θεωρεί ότι το κράτος δεν ήταν έτοιμο για το σεισμό, ήταν ανέτοιμο. Και όλη αυτή η ευθύνη πηγαίνει στον Ερντογάν. Και αυτό λέει από τότε ο Ερντογάν έχει χάσει τη λαλιά του και ο Σοϊλού, ο οποίος ήταν ομιλητικότατος, έχει χάσει και αυτό τη λαλιά του. Και αφήστε που βγάλαν και ένα... ποια θα είναι η σύνταξη του Ερντογάν. Του βγάλαν 7.000 λίρες, νομίζω, κάτι τέτοιο. Σύνταξη. Τι σημαίνει αυτό? 140 δολάρια, κάτι τέτοιο, πόσα, δεν ξέρω, όχι, 300-350 δολάρια, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα γιατί το βγάλαν, ίσως σύνταξη από την παλιά δουλειά που έκανε ως έμπορος, δεν ξέρω. Αλλά έχουν αρχίσει τέτοιο, αρχίσουν να τον δουλεύουν τον Ερντογάν. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στην Τουρκία. Δεν ξέρω, σας είπα τις δύο περιπτώσεις, δεν αμφισβητώ τις προθέσεις κανενών και τις εκτιμήσεις. Η μία εκτίμηση είναι βοηθήστε τον Ερντογάν να ξαναβγεί και η άλλη είναι αυτή που σας ανέφερα εγώ. Ο καθένας αναλόγως με το τι έχει στο μυαλό του και τι δεδομένα έχει στο μυαλό του βγάζει και τη δικιά του εκτίμηση. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα, που είναι η, ας σας πω κάτι, μερικές φορές οι πολιτικοί είναι αφελείς. Νομίζουν και οι Σιριζέοι αλλά και οι Νεοδημοκράτες ότι εντάξει, τελειώσαμε τώρα, είναι πατριωτική πράξη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία λέει εντάξει, μη εγώ πνίπτω τα σχέδια μου, δεν φταίω εγώ, άλλος την υπέγραψε, για τη Συμφωνία των Πρεσπών μιλάω. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Και δεν τελειώνει γιατί είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι θέμα κάποιων 2, 3, 5 ανθρώπων που τους χαρακτηρίζουν ακραίους ή πολύ ευαίσθητος είσαι και όλα αυτά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Διάβασα ότι είχαν κάνει αναρτήσεις οι θειασότητες αυτής της ιστορίας, οι σλαβόφωνοι αυτοί, οι αυτοαποκαλούμενοι Μακεδόνες, που μιλούσαν για δημιουργία μειονότητας. Και μόλις έγινε το δικαστήριο, τα κατέβασαν κάποιοι, όμως τις κράτησαν. Δηλαδή, εδώ δεν είναι αστεία αυτή η ιστορία. Δεν ξεκίνησε η Κομιντέρ για πλάκα να δημιουργεί μία εθνότητα μακεδονική. Ο στόχος ήταν ο ακροτηριασμός της Ελλάδας και δεν θα σταματήσουν εκεί. Έχουμε και τους Βλάχους. Ας ξεκινήσει ένα εισαγγελέας τώρα να κάνει μια έρευνα. Υπάρχουν τα στοιχεία στο διαδίκτυο. Πόσα εκατομμύρια ευρώ, να το ξαναπώ, πόσα εκατομμύρια ευρώ πληρώθηκαν για την προώθηση, την εκπαίδευση της βλαχικής γλώσσας στην Ελλάδα. Ποιος τα πλήρωσε αυτά? Γιατί δεν ψάχνει ένα εισαγγελέας? Και γιατί το κάνουν? Για τα δικαιώματα? Αν δεν, θέλουν άλλη μειονότητα να δημιουργήσουν. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι μας λέει η κυρία Δελιβάνη, η οποία υπήρξε και πρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Τι λέει για την, για την απόφαση. Από τα πρώτα μαθήματα στη νομική σχολή Θεσσαλονίκης, οι τότε καθηγητές μας εφιστούσαν σε εμάς τους φοιτητές την προσοχή ότι οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να γίνονται σεβαστές και ότι γενικώς δεν νοείται να υφίστανται αυτές κριτική από οποιονδήποτε. Και η αντιμετώπιση τους είναι, αυτή είναι δικαιολογημένη, δεδομένου ότι σε διαφορετική περίπτωση θα είχε ενθαρρυνθεί η αυτοδικία. Σου λέει, τι απόφαση είναι αυτό το δικαστήριο, θα πάρω εγώ το νόμο στα χέρια μου. Αυτή είναι η λογική που δίδασκαν οι καθηγητές. Θέλω ωστόσο να πιστεύω ότι είναι επιτρεπτή η διατύπωση απορίας για τυχόν αποφάσεις που αναφέρονται σε ανύπαρκτο περιστατικό, σε μη υφιστάμενο αντικείμενο, σε προσπάθεια δημιουργίας ad hoc και μέσω δικαστικής απόφασης φανταστικής ύπαρξης. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει με την απόφαση του δικαστηρίου της Φλόρινας.
όπως είναι παγκοίνως γνωστό, αλλά και όπως δεν κουράζονται να το επαναλαμβάνουν οι Βούλγαροι για λόγους που αφορούν τα δικά τους συμφέροντα, η γλώσσα των Σκοπίων είναι παρακλάδι της Βουλγαρικής, δηλαδή καθαρά σλαβική γλώσσα. Να το ξαναπώ, η γλώσσα των Σκοπίων και των εν Ελλάδη σλαβόφωνων είναι παρακλάδι της Βουλγαρικής, δηλαδή καθαρά σλαβική γλώσσα. Συνεπώς, ο κάθε Έλληνας έχει όχι απλώς το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να απαιτήσει από το δικαστήριο της Φλόρινας, που ενδεχομένως το έχει ήδη προσπαθήσει στις 50 σελίδες της απόφασής του, που δυστυχώς δεν την έχω μπροστά μου, να μας κατατοπίσει σε ποια τέλος πάντων γλώσσα αναφέρεται, που βέβαια ήταν και η γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη μακεδονική. Όχι, δεν κάνω ουδημία κριτική στην απόφαση του πρωτοδικείου της Φλόρινας. Απορίες εκφράζω και μάλιστα εντονότατες, καθώς πιστεύω ακράδαντα ότι κάθε κάτοικος της Ελλάδας, αλλά και σύσσωμη η ομογένεια, οφείλουν να απαιτήσουν εξηγήσεις, διευκρινήσεις για το τι γλώσσα είναι τέλος πάντων αυτή η μακεδονική σε εισαγωγικά που θα διδάσκεται στη χώρα μας και κυρίως στη Μακεδονία σε εισαγωγικά όλα αυτά, όπως τα λένε αυτοί που το απαιτούν. Και να προλάβω τυχόν επανάληψη των κατηγοριών εναντίον όσων αντέδρασαν στην προδοτική συμφωνία των Πρεσπών ότι παρότι ήταν σύσσωμη η Ελλάδα, δήθεν ήταν όλοι ακροδεξιοί, αμόρφωτοι, φασίστες κλπ. Για να μην γελιοποιούμε τα πάντα, εγώ αισθάνομαι απλώς ως Ελληνίδα και δεν θέλω να είμαι ούτε αριστερή ούτε δεξιά. Αλλά και ουδόλως επιτρέπω στον εαυτό μου να δεχθεί ότι το θέμα των Πρεσπών και της μακεδονικής γλώσσας είναι τόσο απλοϊκό ώστε να εμφανίζεται ως πρόβλημα δεξιών και αριστερών. Λοιπόν, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Δεν πρόκειται αυτή η ιστορία να τελειώσει και το πολιτικό σύστημα πρέπει να βρει τρόπο να λύσει αυτό το πρόβλημα. Όσο είναι σε ισχύ αυτή η συμφωνία, η Ελλάδα θα έχει προβλήματα για τον απλούστατο λόγο. Έγινε γι' αυτό το λόγο επέμεναν, για να συνεχιστεί το πρόβλημα και να φτάσει εκεί που είπαμε. Λοιπόν, ενώ ο κύριος Δένδιας χαριεντίζεται με τον κύριο Τσαβούσογλου και μένουν άναυδοι, ενεοί, όπως λένε οι λόγοι, όσοι υπογράφουν συμφωνίες με την Ελλάδα, οι οποίες φτάνουν και συμφωνία και αμυντική συνεργασίας. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Δεν αφορά μόνο αυτούς, αφορά και την Ελλάδα. Όταν χρειαστούν πρέπει να είμαστε εκεί, όταν τους χρειαστούμε πρέπει να είναι αυτοί εδώ. Αλλά όταν χαριεντίζεσαι και με αυτόν που υποτίθεται εναντίον του οποίου έγινε η συμφωνία, ποιος θα σε πιστέψει και ποιος θα είναι κοντά σου? Και για να δούμε τώρα, ενώ χαριεντίζεται ο Δένδιας με τον Τσαβούσογλου, δείτε τι λέει ο Μενέντες. Νέα σκληρή επίθεση κατά της Τουρκίας ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες, ο οποίος αφού παρουσίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας στη συνέχεια κατέληξε ότι δεν πρέπει, δεν αξίζει αυτή η χώρα να τις πουλήσουμε τα F-16. Σε 90 δευτερόλεπτα ο Μενέντες ξεγύμνωσε την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει, καταλήγοντας σε ερώτηση προς τον κύριο Μπλίνκεν, πώς χαρακτηρίζετε εσείς μια τέτοια χώρα? Όταν δε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απάντησε «Είναι ένας προκλητικός σύμμαχος», ο Ρόμπερτ Μενέντες επανήλθε και είπε αυτή η χώρα είναι η Τουρκία. Μια χώρα που κάνει όλα αυτά τα πράγματα δεν αξίζει να λάβει τα F-16. Για να δούμε λοιπόν επιλέξει τι είπε ο Μενέντες στον Μπλίνκεν για την Τουρκία. Μενέντες, τι αποκαλείται μια χώρα? Πώς αποκαλείται μια χώρα που παραβιάζει τον εναέριο χώρο και τα εδαφικά ύδατα μιας άλλης χώρας χωρίς προηγούμενη πρόκληση? Που κάνει ασκήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη μιας άλλης χώρας? Που αγοράζει ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό κατά παράβαση του δικαίου των ΗΠΑ? Που έχει περισσότερους δικηγόρους και δημοσιογράφους στη φυλακή από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα και φυλακίζει τον κύριο πολιτικό του αντίπαλο πριν από τις εκλογές? Που επιδιώκει με τη βία να εμποδίσει τα δικαιώματα μιας χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ερευνήσει την δική της υφαλοκρηπίδα? Που δεν έχει προσχωρήσει μόνο στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας,
αλλά έχει εξαγάγει αγαθά αξίας περίπου 800 δολαρίων στη Ρωσία. Όχι μόνο δεν συμμετέχει στις κυρώσεις, αλλά κάνει και εξαγωγές στη Ρωσία, που συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων εναντίον των εταίρων των ΗΠΑ, όπως οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας. Επιδρομές στους συμμάχους, δηλαδή, των ΗΠΑ, που σταμάτησε την κρίσιμη διερεύνηση του ΝΑΤΟ, που συνεχίζει να καταλαμβάνει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 40.000 στρατό και κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, και επιδιώκει να ανοίξει μια περιοχή που έχει παγώσει από τα Ηνωμένα Έθνη, αμόχωστο, που αρνείται τη θρησκευτική ελευθερία στον θρησκευτικό ηγέτη εκατομμυρίων πολιτών της ελληνικής Ορθόδοξης πίστης, που έχει μετατρέψει μια εκκλησία σε ένα τζαμί παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις της UNESCO, που συλλαμβάνει και φυλακίζει αμερικανικό προσωπικό, Blinken. Νομίζω ότι θα έλεγα ότι είναι ένας προκλητικός σύμμαχος, Menendez. Λοιπόν, καλό τη χώρα αυτή, από καλό τη χώρα αυτή, Τουρκία. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν πιστεύω ότι σε μια τέτοια χώρα αξίζει να πουλήσουμε εμείς τα F-16. Και σας ερωτώ, όταν όλη αυτή την ατζέντα, η οποία αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα, την αναπτύσσει ενώπιον του κυρίου Μπλίνκεν ένας Αμερικανός πολιτικός, πώς θα νιώθει αυτός ο πολιτικός όταν βλέπει τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να χαριεντίζεται με αυτόν που είναι υπεύθυνος για όλα αυτά? Εδώ δεν υπάρχει μια αντίφαση, μια τρέλα. Τι κάνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, έχουν καταλάβει? Δεν είναι μόνο αυτό, περιμένετε. Περιμένετε, γιατί δεν σταματάμε εκεί. Έχουμε πει ότι ο νέος πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Χριστοδουλίδης, πέραν του ότι έχει σχέδιο για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου, δηλαδή της Εθνικής Φρουράς, και να αποκτήσει πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία, να τα ενισχύσει τέλος πάντων, θέλει να αλλάξει και το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου και να προσπαθήσει να εντάξει ανάμεσα στους παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο, ενεργά δηλαδή, για την επίλυση του Κυπριακού, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το επιχειρεί αυτές τις μέρες που είναι η Σύνοδος Κορυφής Βρυξέλλες. Έχουμε τους πρώτους καρπούς αυτής της αλλαγής πολιτικής της Λευκωσίας. Σημαντικές δηλώσεις της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο, της κυρίας Ρομπέρτα Μέτσολα. Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ολοκληρωμένη όσο η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη, τόνισε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα κατά τις κοινές δηλώσεις της με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες, ενώ υπογράμμισε ότι αυτή η διχοτόμηση ενός κράτους μέλους δεν είναι μόνο κυπριακό ζήτημα, αλλά ευρωπαϊκό. Ξένοι τα λένε αυτά. Έχετε ακούσει τους δικούς μας να τα λένε και να τα φωνάζουν? Παράλληλα, η κυρία Μέτσολα επισήμανε ότι δεν θα γυρίσουμε τις πλάτες μας στην Κύπρο και την κοινή μας φιλοδοξία να δούμε την επανένωση του νησιού σας υπό την αιγίδα του ειρηνευτικού σχεδίου του ΟΗΕ, συμπληρώνοντας ότι η αλληλεγγύη της Κύπρου με την Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό τον περασμένο μήνα συνιστά απόδειξη ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, την οποία η Τουρκία την απέρριψε, έτσι. Σημείωσε ότι η Κύπρος είναι η βασική πύλη στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, στην Κύπρο. Γνωρίζω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κύπροι στο μεταναστευτικό. Και ξανά δεν πρόκειται για κυπριακό ζήτημα. Κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να μένει μόνο του να αντιμετωπίζει μόνο του τις μεταναστευτικές ροές. Ανυπομονώ να ακούσω από τον πρόεδρο τις προτάσεις του για μια νέα όθηση στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Για εμάς μπορούμε να είμαστε όσο πιο ξεκάθαροι γίνεται. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε σε όλους τους πιθανούς τρόπους, θα βάλουμε όλους τους πόρους μας στη διάθεσή σας. Στο τέλος της ημέρας, η ειρήνη είναι ο στόχος μας, αναφέρει η Ρομπέρτα Μέτσολα. Εντάξει, από την πλευρά του είπε διάφορα και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει επαφές με το Σαρλ Μισελ, με τη Φόρντε Λάιεν, θα κάνει επαφές στη Σύνοδο Κορυφής και με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ναι, ήδη έχουμε τους πρώτους καρπούς. Μακάρι οι καρποί αυτοί να πολλαπλασιαστούν. Και πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι οι χαριεντισμοί.
Λοιπόν, είναι ένα άρθρο που έγραψα εγώ. Ας το διαβάσω για να μην έχω και κενά. Δεδομένης της ηλικίας, ξεχνάμε. Ξεχνάμε πράγματα, δυστυχώς. Και ξαφνικά, μετά τη βοήθεια που παρήχε η Ελλάδα στους σεισμοπαθείς στην Τουρκία, ήρθε η φιλευσπλαχνία Ερντογάν Τσαβούσογλου με την έκδοση ενός φυλακισμένου του οποίου ο γιος σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών και έτσι έδεσε το γλυκό. Άρχισαν πάλι τα χαριεντίσματα μεταξύ Δένδια και Τσαβούσογλου και οι φανφαρονισμοί για ένα ήρεμο καλοκαίρι. Λες και ο Ερντογάν είχε κατά νου, τώρα που είναι στο Καναβάτσο και σκέφτεται πιο πολύ την επόμενη μέρα που θα είναι και συνταξιούχος, να κάνει κάτι εναντίον της Κύπρου και της Ελλάδας, τώρα προεκλογικά. Και είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς, τι έπραξε η Τουρκία και μας κάνει τόσο χαρούμενους? Ανακοίνωσε την απόσυρση των στρατευμάτων της από την Κύπρο και την ακύρωση των σχεδίων της για τον επικισμό της αμοχώς του? Ανακοίνωσε την ακύρωση του δόγματος γαλάζιας πατρίδας? Ανακοίνωσε την ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου? Πήρε πίσω από τον ΟΗΕ τις επιστολές που έχει στείλει με τις οποίες αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά, επειδή έχουμε αμυντικές δυνάμεις σε αυτά για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις επιθετικές δυνάμεις της Τουρκίας όταν αποφασίσει να εφαρμόσει τα επιθετικά της σχέδια? Όχι μόνο δεν έκανε τίποτε από όλα αυτά, αλλά έχουμε έναν πόλεμο με ΝΟΤΑΜ, με την Άγκυρα να συνεχίζει να θέτει θέμα αποστρατιωτικοποίηση νησιών τώρα, έτσι τώρα, σήμερα, χθες, προχθές, και εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου. Έχουμε επίσης το ερευνητικό σκάφος το τουρκικό, το Bilim-2, για επιστημονικές έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ που σφετερίζεται το ψευδοκράτος. Σημειώνεται ότι το κέντρο Λάρνακας με ναύτεξ που εξέδωσε επισημαίνει ότι οι ενέργειες της Τουρκίας με το σκάφος Bilim-2 είναι παράνομες και συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διαδικασιών για την ασφαλή ναυσιπλοεία. Ασφαλή ναυσιπλοεία λέμε, κρατήστε το για να δείτε παρακάτω τι τρέλα κάναμε. Όμως η προσέγγιση δεν περιορίστηκε μόνο στους χαριεντισμούς Δένδια Τσαβούσογλου. Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε συμφωνία να υποστηρίξει η μία την άλλη για επιδιώξεις που έχουν για θέσεις στους διεθνείς οργανισμούς. Η Τουρκία θα στηρίξει την Ελλάδα για αιρετό μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η Ελλάδα θα στηρίξει την Τουρκία που επιδιώκει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του IMO. Πάντως είναι προφανές ότι αυτή η κίνηση δεν έχει κανένα νόημα για την Ελλάδα και δεν επηρεάζει θετικά σε καμία περίπτωση τις τουρκικές διεκδικήσεις εις βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας. Δηλαδή, ασφαλώς η Ελλάδα θα μπορεί να βάζει κάποια θέματα στην ατζέντα, αλλά δεν μπορεί να βάζει εναντίον της Τουρκίας όταν σε στήριξε η Τουρκία. Δηλαδή, ενώ ήμασταν σίγουροι ότι θα μπούμε, τώρα που μας βοηθάει και η Τουρκία, είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε υπόψη και τη στήριξή της και να μην στρεφόμαστε και εναντίον της. Δηλαδή, βάλαμε την θηλιά στο λαιμό μας. Πάντως είναι προφανές ότι αυτή η κίνηση λοιπόν, άρα με τη στάση μας αυτή, δεχόμενη τη στήριξη της Τουρκίας να γίνουμε μη μόνιμο μέλος στο Συμβουλίο Ασφαλείας, αφαιρούμε τη δυνατότητα και το δικαίωμα, είναι και ανέντιμο να σε βοηθήσει ο άλλος να πας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μετά να στρέφεις εναντίον του. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Λοιπόν, αυτό είπαμε ότι δεν σημαίνει τίποτα επί της ουσίας και αυτή η προσέγγιση δεν σημαίνει τίποτα επί της ουσίας, γιατί μετά τις εκλογές πιθανόν να έχουμε και άλλη κυβέρνηση. Άρα τι χαίρονται, γιατί χαίρονται? Όμως να σημειώσουμε ότι με την ανακοίνωση της στήριξης της Τουρκίας στο θέμα του μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ελλάδα εξασφαλίζει μια θέση που είναι μάλλον διακοσμητική. Τα είπαμε αυτά. Αντίθετα, η Ελλάδα στηρίζοντας την Τουρκία να καταλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του IMO, πυροβολεί τα ίδια της τα πόδια. Είναι σαν να προτείνουμε στην Τουρκία να γίνει επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Καταδίκης των Γενοκτονιών, αν υπήρχε τέτοιος οργανισμός. Δηλαδή ο πρωταθλητής της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να γίνει και τοποτηρητής. Δηλαδή, προτείνουμε την Τουρκία να αναλάβει τη θέση της γραμματείας ενός διεθνούς οργάνου που αντικειμενικά, μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα να ενεργεί και εξασφαλίζει τη διεθνή ένομο τάξη στη θάλασσα για σκοπούς ασφαλείας των ναυτιλωμένων, όπως σημειώνει ο Χρήστος Ζήνωνος,
εμπειρογνώμων, υδρογράφος, χαρτογράφος, Κύπρο. Με άλλα λόγια, βάζουμε ένα κράτος πειρατή των θαλασσών, που παραβιάζει όποιον κανόνα του διεθνούς δικαίου βρει μπροστά του. Και ένα κράτος που δεν έχει αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το ποτηρητή στις θάλασσες του κόσμου. Κανονικό ξέπλυμα της Τουρκίας δηλαδή. Αλήθεια, ποιος φωστήρας είχε αυτή τη φωϊνή ιδέα? Δεν άκουσε αυτό που λέμε στα χωριά μας, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα? Αυτό έκαναν. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Η Ελλάδα, σωστά πράττοντας, έχει προβεί σε συνομολόγηση συμφωνιών με μία σειρά από χώρες. Οι συμφωνίες αυτές εδράζονται στο κοινό συμφέρον. Εν προκειμένου, πρόκειται για χώρες που έχουν προβλήματα με την Τουρκία και μέσω της όποιας συμφωνίας με την Ελλάδα η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων καθίσταται ευκολότερη και για αυτούς και για την Ελλάδα. Όταν αυτές οι χώρες βλέπουν τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να κάνει αυτές τις πυρουέτες στη στάση απέναντι στην Τουρκία, πόσο πιθανό είναι αυτές οι χώρες να εμπιστευτούν την Ελλάδα και να είναι εκεί όταν τις χρειαστούμε? Σκεφτείτε δε να είναι κανείς στη θέση του Μενέντες ή της Μέτσολα, που καταγγέλει την Τουρκία για τα έσχη που διαπράττει εναντίον της Ελλάδας και την ίδια στιγμή να βλέπει βλακώδεις, με την πολιτική έννοια, κινήσεις από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης που την ξεπλένουν. Ναι, ξεπλένουν την Τουρκία. Επιτέλους συνέλθετε εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συνέλθετε. Λοιπόν, σαν σήμερα, 13 Μαρτίου του 1821, πριν από 2002 χρόνια, από 202 χρόνια, με την είσοδο των Ελλήνων στην Καλαμάτα, με έξυπνο στρατήγημα άνευ μάχης, ίσως μόνο με αψιμαχίες στα περίχωρα και την αρχική σύσταση της Μεσσηνιακής Γερουσίας, συντάχθηκε η παρακάτω διακήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε στις 25 Αυγούστου 1821 στην εφημερίδα Σάλπινγκς Ελληνική. Προσέξτε, άνθρωποι οι οποίοι ήταν σκλαβωμένοι για 4 αιώνες, στην Πελοπόννησο λιγότερο ήταν, που δεν λειτουργούσε Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Θα μου πείτε τώρα λειτουργεί, το βγάλαν το Εθνικής. Το έχετε πάρει γαμπάρι. Έφυγε το Εθνικής Παιδείας, γιατί η παιδεία δεν είναι πλέον εθνική. Προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι τι διακήρυξη έκαναν τότε. Τότε, ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας στο διάστημα ενός και επέκεινα αιώνος κατήντησε εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνει άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γρέκους ή μη μόνον η πνοή, και αυτή διαναωθεί κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς εις αυτήν την αθλίαν κατάστασιν, όντες ειστερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφόνος αποφασίσαμε να λάβουμε τα άρματα και να ορμήσουμε κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρπί της τυραννίας, απερίφθησαν εις των βυθών της λύθης και άπαντες πνέωμεν πνοήν ελευθερίας, εχείρες μας, εδεδεμένε μέχρι του νυν από τα σιδεράς αλύσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελήθησαν ήδη και υψώθησαν μεγαλοψύχος προς όλεθρον της βδελιράς τυραννίας και έλαβον τα όπλα κατά των τυράννων, οι πόδες υπερυπατούντες εν νυχτή και ημέρας εις τας ενυγκαρεύσεις της ασπλαχνίας τρέχουν εις απόκτηση των δικαιωμάτων μας, η κεφαλή μας εκκλίνωσα τον αφιένα υπό των ζυγών, τον απετείναξε και άλλο δεν φρονεί η μη την ελευθερία, η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρει λόγον εκτός των αναφελών παρακλήσεων προς εξηλαίωση της μανίας των τυράννων, τώρα μεγαλοφόνος φωνάζει και κάμνει να αντυχεί ο αΐρ το γλυκύτατον όνομα της ελευθερίας. Εν ενή λόγο όλοι απεφασίσαμεν ή να ελευθερωθόμεν ή να αποθάνομεν, διό και προσκαλούμε τη συνδρομή και βοήθεια όλων των εξευγενισμένων ευρωπαϊκών γενών, ώστε να δυνηθόμεν να φτάσομεν ταχυτέρως εις των ιερών και δίκαιων σκοπών μας και να λάβουμε τα δίκαιά μας και να ανανεώσομεν το ταλαιπωρημένον ελληνικών γένων μας. Δικαίω το λόγο η μήτρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και ημείς εφωτίσθητε, απαιτεί όσον τάχος την φιλάνθρωπο συνδρομήν και διαχρημάτων και διαόπλων και διασυμβουλής, της οποίας εσμέν ευέλπιδες ότι θέλομεν αξιωθεί και εμείς θέλομεν σας ομολογεί άκραν υποχρέωσιν και εν καιρό θέλομεν δείξει και εμπράκτος την υπέρ της συνδρομής σας εγνωμοσύνην μας. Εκ τους παρτιωτικού στρατοπέδου της Καλαμάτας,
τη 23η Μαρτίου 1821, πρώτον έτος της ελευθερίας. Πέτρος Μαυρομιχάλης, ηγεμόν και αρχιστράτηγος και η Μεσσηνιακή Γερουσία εν Καλαμάτα. Ακολουθεί ένα σημείωμα του Δημήτρη Σταθακόπουλου. Κείμενο ένωσης και ομοψυχίας. Κανένας τοπικισμός, Λάκωνες και Μεσσίνη μαζί. Ομοίως ήδη από τις 17 Μαρτίου ως τις 21 Μαρτίου, Αχαιοί Καλαβριτινοί, Αιγιώτες, Πατρινοί μαζί. Αρκάδες, Ηλίοι στις ίδιες ημερομηνίες, Κορίνθιοι και Τσάκωνες, Ρουμελιώτες, Νησιώτες, όλος ο Ελληνισμός όπου δει ξεκινούν την επανάσταση πριν την 25 Μαρτίου, την 25 Μαρτίου που είχε ορίσει η Φιλική Εταιρεία. Όμως την 25 Μαρτίου, λόγω του Ευαγγελισμού, σε όλο το Μοριά έγιναν δοξολογίες αναστάσιμες. Οι Μητροπολίτες επέτρεψαν κατάλυση της νηστείας της Σαρακοστής, το Πάσχα ήταν εκείνη τη χρονιά 10 Απριλίου, έφαγαν κρέας και έλεγαν «Χριστός Ανέστη, Ελλάς Ανέστη». Στις 26 Μαρτίου επεδόθη αντίστοιχη διακήρυξη στον Άγγλο αν θέλει να πρόξενο γκριν στην Πάτρα από το Αχαϊκό Διευθυντήριο. Σαφώς η 25 Μαρτίου περικλεί τη βούληση της Φιλικής Εταιρείας, τη συναπόφαση της Βοστίτσας 26 με 30 Ιανουαρίου του 1821 και την έγκριση των ζώντων αγωνιστών να οριστεί αυτή η ημερομηνία ως συγκεντρωτική των επιμέρους γεγονότων ήδη το 1836 με το μετάλλιο που αναφέρει Καλάβρητα 25 Μαρτίου 1821 αλλά και το βασιλικό διάταγμα του Όθωνα το 1838. Αυτό το ενωτικό πνεύμα ομοψυχίας των πρωταγωνιστών ηρώων ερχόμαστε 202 χρόνια μετά, εμείς οι ανάξιοι άκαπνοι απόγονοί τους, να το αμφισβητήσουμε για δικές μας ανούσιες εγωιστικές τοπικιστικές προβολές και ιδεολογήματα αποδόμησης των αγωνιστών και του αγώνα. Αυτοί τότε, παρά τη διχόνοια, τη φτώχεια, τις ασθένειες, τις πανδημίες, την έλλειψη δικού τους κράτους και επάρκειας όπλων και τροφοδοσιών, τα έβαλαν με μια αυτοκρατορία 70 λαών, Οθωμανών υπηκών και αξιωματούχων και όχι μόνο Τουρκομάνων Τούρκων, καθώς και την τότε Ευρώπη, δηλαδή την Ιερά Συμμαχία που έβγαζε ψηφίσματα εις βάρος της Επανάστασης μέχρι το 1922, Λάιμπαχ 1821, Βερόνα 1822, παρά τη σφαγή της Σχίου το 1822 και ήταν έτοιμη να συνδράμει τον Σουλτάνο στην κατάπτυξη της Επανάστασης, κάτι που απέτρεψε διπλωματικά ο Μέγας Ιωάννης Καποδίστριας. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Αυτό που διαβάζω στη διακήρυξη, όλες αυτές οι αναφορές στη σκλαβιά, με τον τρόπο, στη βαρβαρότητα. Θα ήθελα να ήξερα όλοι αυτοί οι καθηγητές ιστορίας στα πανεπιστήμια της Ελλάδας που τα έχουν καταλάβει με σχέδιο. Ξέρετε ποιοι τα έχουν κάνει, δεν είναι ώρα τώρα να φέρουμε ονόματα και να διχαζόμαστε. Πάντως έχουν κάνει σχέδιο να βάλουν καθηγητές ιστορίας ούτως ώστε να αλλάξουν τα μυαλά των νέων Ελλήνων. Έτσι. Όταν διαβάζουν αυτή τη διακήρυξη, γιατί αυτοί μας λένε ότι τι καλά που ζούσαμε, τι. Ήταν φιλέσπλαχνοι οι Οθωμανοί, ιδιαίτερο ο Σουλτάνος. Και είμαστε αχάριστοι και που επαναστατήσαμε, αλλά και που τους κατηγορούμε. Αν διαβάσουν αυτά τα λόγια, που ήταν τα λόγια των δούλων Ελλήνων που επαναστάτησαν, πώς νιώθουν, δεδομένου ότι κάνουν αυτές τις άθλιες αναφορές για την Επανάσταση, αλλά και για την Οθωμανική σκλαβιά. Μας την παρουσιάζουν περίπου σαν ευλογία. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο να πούμε. Έφυγε ο χρόνος. Μέχρι αύριο να είμαστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.